Μαγευτικό το θέαμα του ηλιοβασιλέματος από όποιο σημείο του πλανήτη κι αν το ατενίζεις. Μοναδικά τα χρώματα του ουρανού όταν η μέρα μας αποχαιρετά για να την διαδεχθεί η νύχτα. Ο ήλιος δίνει σιγά σιγά τη θέση του στο φεγγάρι και όλα γίνονται πιο σαγηνευτικά. Αφοπλιστικό και το ηλιοβασίλεμα της Κο όταν το παρακολουθεί κανείς από το πανέμορφο παραδοσιακό χωριό της Γιάς. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει μαγικά ένας απογευματινός περίπατος στα πλακόστρωτα δρομάκια με τα τουριστικά είδη ή ένα απολαυστικό γεύμα αργά το μεσημέρι σε κάποιο από τα μοναδικά εστιατόρια της περιοχής. Κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από διάφορες χώρες του πλανήτη συγκεντρώνονται στη Ζιά για να θαυμάσουν το βύθισμα του ήλιου πίσω από το καλοσχηματισμένο βουνό της γειτονικής Καλύμνου για να απαθανατήσουν τα μενεξεδή χρώματα του ουρανού που μαγνητίζουν το βλέμμα και που σε συνδυασμό με το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου μετατρέπονται στον πιο όμορφο πίνακα ζωγραφικής. Το ηλιοβασίλεμα της Ζιάς αποτελεί έναν από τους αμέτρητους λόγους για να επισκεφτεί κανείς την Κο και όλοι εμείς είμαστε ευλογημένοι που ο Θεός επέλεξε έτσι εντυπωσιακά να σβήνει κάθε μέρα σε αυτό το πανοραμικό σημείο του τόπου μας, αφήνοντας πίσω της περίσσια σαγή. Η Ζιά είναι το πιο όμορφο μπαλκόνι της Κο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αφού το βλέπετε και από μόνοι σας, δεν είναι? Είναι, είναι από τα πιο όμορφα μέρη της Κο. Είναι το στολίδι μας. Όχι ότι και τα άλλα μας μέρη δεν είναι, αλλά εντάξει, ένα κλικ, ένα τσακ παραπάνω. Κάθε μέρα είναι τόσος πολύς ο κόσμος, τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον. Ακριβώς αυτό που είπατε, ότι τις τελευταίες ημέρες είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά έπρεπε να φτάσουμε αρχές Αυγούστου και τέλη Ιουνίου-Ιουλίου για να πούμε ότι κάτι γίνεται. Εντάξει, και πάλι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι λόγω των συνθήκων και της κατάστασης. Ποια είναι έτσι, ποιο είναι το μήνυμά σου για τη φετινή σεζόν, για τη συνέχιση αυτής της σεζόν, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν Αύγουστο? Υπομονή, υπομονή και υπομονή. Και αισιοδοξία και θετική ενέργεια, γιατί αλλιώς, παιδιά, δεν γίνεται. Και υπομονή. Το είπαμε αυτό, να το ξαναπούμε. Λύσε μου μια απορία τώρα, γιατί δεν χειροκρότησαν σήμερα στο ηλιοβασίλεμα? Πες μου λίγο γιατί. Δεν ήταν υπέροχα? Δεν ήταν, δεν ξέρω γιατί. Θα τιμωρηθούν.